Πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Λοιπόν, να συνδεθούμε με τον κύριο Αντώνη Κοντολέοντα. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας, ο οποίος θα μας δώσει το στίγμα του τι συμβαίνει ακριβώς, ειδικά με τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, οι οποίες καταναλώνουν πολύ μεγάλο ποσοστό ενέργειας και ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοντολέοντα. Καλημέρα σας. Και ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε για μια άλλη ακόμα φορά. Γιατί αυτή τη φορά, κύριε Κοντολέοντα, εκπέμψατε ένα σήμα κινδύνου ότι πια αντιμετωπίζουμε ακόμα και απειλή από βιομηχάνηση στη χώρα. Γιατί το λέτε? Λοιπόν, μάλιστα. Κοιτάξτε, όλη η περασμένη χρονιά ήταν ένα σοβαρό πλήγμα για την βιομηχανία της μέσης τάσης της χώρας, η οποία βρέθηκε εκτεθειμένη στις μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών στην αγορά. Εάν κάνει κάποιος τον απολογισμό του 2022, βλέπει ότι η μέση τιμή με την οποία επιβαρύνθηκε η βιομηχανία μετά τις επιδοτήσεις ήταν 200 ευρώ. Αυτό που αλλάζει σήμερα τελείως την εικόνα, εξού και το εν όψη της επί τη ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης που είχαμε της ετήσιας χθες και βγήκε ένα δελτίο τύπου από το οποίο τον τίτλο λοιπόν έχουμε «Κίνδυνος από βιομηχάνησης». Τι αλλάζει? Οι συμβάσεις των μεγάλων βιομηχανιών. Να δώσω ένα παράδειγμα. Μία Χαλιβουργία έχει ένα αποτύπωμα ενέργειας περίπου 600 κιλοβατόρες τον τόνο. Ένα τσιμεντάδικο έχει 100 κιλοβατόρες τον τόνο. Λοιπόν, η κυβέρνηση μέχρι στιγμής αντιμετωπίζει ενιαία όλη τη μέση τάση και υψηλή τάση. Τι σημαίνει αυτό? Ένα σούπερ μάρκετ εξισώνεται η επιδότηση που του παίρνει με την επιδότηση που παίρνει μια βαριά βιομηχανία. Τι έχει συμβεί στην Ευρώπη την προηγούμενη περίοδο? Βλέπουμε ότι έχουν κλείσει οι μισές χαλιβουργίες και τα μισά σμέλτερς, δηλαδή τα μισά... Τα μισά αλουμινάδικα και τα μισά βιομηχανίες πρωτόχοι του αλουμινίου, ψευδαργύρου και χαλκού. Αυτό γιατί μέχρι στιγμής η Ευρώπη δεν επιδοτούσε τη βιομηχανία. Αντίθετα, η Ελλάδα έδινε μία μικρή επιδότηση και υποτίθεται ότι υπήρχε μία συρρήκνωση. Εμείς αυτό που είδαμε από τη Γενική Συνέλευση, έχουμε μία συρρήκνωση περίπου στο 50% της παραγωγικής βάσης στη χώρα. Αυτό που αλλάζει όμως είναι ότι μία χώρα μετά τις άλλες, η Γερμανία, η Γαλλία είχε δώσει από την αρχή επιδότηση. Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, μέχρι και η διπλανή μας Βουλγαρία εγγυάται για το 2023 120 ευρώ τιμή ηλεκτρικού ρεύματος. Άρα πώς αντιλαμβάνεστε? Τα νέα δεδομένα και το νέο πλαίσιο στην Ευρώπη δείχνουν πολύ γενναίες επιδοτήσεις την επόμενη χρονιά στη βιομηχανία. Ακριβώς. Η βιομηχανία μας είναι καθαρά εξαγωγική. Προσέξτε, θα σας ξενήσει αυτό που λέω. Για τη βιομηχανία της χώρας μας, τη βαριά, δεν υπάρχει ακριβό φτηνό ρεύμα. Η τιμή που πληρώνουμε πρέπει να είναι συγκρίσιμη με αυτή που πληρώνουν οι ανταγωνιστές μας. Δεν ξέρω αυτό πώς ακούγεται, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. 90% της παραγωγής μας πάει σε εξαγωγές. Δεν έχουμε κατανάλωση. Για να αντέξει η ελληνική βιομηχανία μετά την πτώση της εσωτερικής κατανάλωσης, έχουμε γίνει 90% εξαγωγική. Και η ανταγωνιστικότητά μας λοιπόν εξαρτάται... Ήταν και ένα στρατηγικό στόχος έτσι κι αλλιώς αυτό, κύριε Κοντολέοντα. Και το ερώτημα είναι... που θέτετε και εσείς, αν μπορεί να διατηρηθεί αυτή η ανταγωνιστικότητα στις νέες συνθήκες υψηλού ενεργειακού κόστους, την ώρα μάλιστα που οι ανταγωνιστές σας στην Ευρώπη θα επιδοτούνται οι περισσότεροι από την 1η Ιανουαρίου με πολύ γενναία κρατικά κεφάλαια. Μία παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε. Το πρόβλημα σήμερα για τη βιομηχανία είναι ο τρόπος με τον οποίο δίδονται οι επιδοτήσεις. Μήνα-μήνα. Δηλαδή, η βιομηχανία δεν μπορεί να προγραμματίσει έτσι πωλήσεις. Εμείς αυτές τις μέρες είμαστε σε μεγάλη αδυναμία να κάνουμε συμβόλαια μακροχρόνια να πουλήσουμε στους πελάτες μας στο εξωτερικό. Δεν έχουμε ορίζοντα τιμής. Δεν μπορεί κάθε μήνα να περιμένουμε τον Υπουργό. Πρέπει να βγει ένα σταθερό πλαίσιο επιδότησης. Και μια άλλη ακόμα παρατήρηση. Η ελληνική πολιτεία έχει παραχωρήσει αποκλειστική διαχείριση του εθνικού πλούτου της χώρας. Τα νερά και τους λιγνίτες εννοώ, στη ΔΕΗ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα η ΔΕΗ όχι να υπεκφεύγει, αλλά να στηρίξει την παραγωγική βάση της χώρας. Το οφείλει.
Κύριε Κοντολέο, ότι λέτε να υπάρξει στήριξη και από τη ΔΕΗ. Λέτε ότι δεν έχετε. Ότι δεν μπορείτε να κάνετε μακροχρόνια συμβόλαια γιατί δεν υπάρχει μια σταθερή πολιτική τιμής στην ενέργεια. Έχετε και ακυρώσεις ενδεχομένως συμβολέων που δεν μπορείτε λόγω αυτής της κατάστασης να εκπληρώσετε όλο αυτό το διάστημα. Δυστυχώς είμαι στη θέση, την δυσάρεστη θέση να πω ότι η βιομηχανία τραβάει χειρόφρενο. Σταματάμε όλα τα προγράμματα επενδύσεων. Δυστυχώς και προφανώς αρχίζουμε πολύ συντηρητικά, αυξάνουμε τις τιμές των πωλήσεών μας για να μην βρεθούμε στο κενό, γιατί όπως καταλαβαίνετε η ζημιά θα είναι τεράστια και τότε θα διηγηθούμε σε λουκέτα. Άρα λοιπόν είναι πραγματικότητα αυτό που λέτε. Εάν πολύ γρήγορα δεν έρθει η πολιτεία αρρωγός, η βιομηχανία είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Η ΔΕΗ μας τραβάει το χαλί, είναι πολύ απλό. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει άλλη λύση να έρθει η κυβέρνηση αρρωγός και να λυθεί το θέμα επιτέλους της δυνατότητας η βιομηχανία να συνάψει διμερή συμβόλαια με. Αυτό που έχετε κάνει στην κυβέρνηση, ποια είναι, κύριε Κοντολέωτα? Εμείς δεν κάνουμε προτάσεις στην κυβέρνηση. Περιμένουμε. Κοιτάξτε, είναι κάποιο διάλογο. Κύριε Κοντολέωτα, όλα αυτά τα έχετε θέσει στον Υπουργό Ενέργειας και τα έχετε συζητήσει και με την κυβέρνηση. Ποια είναι η απάντηση που παίρνετε? Υπάρχει κάποιο πλαίσιο που είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή και το συζητάτε με την κυβέρνηση? Αυτή τη στιγμή μόλις ξεκίνησε ένας σοβαρός διάλογος, νομίζω η κυβέρνηση, σήμερα υπάρχουν διαρροή πολλά δημοσιεύματα, πρέπει να δούμε, ο διάολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Σας είπα, η επιδότηση πρέπει να έχει ορίζοντα, δεν μπορεί να μας δίνεται ανά μήνα. Και το δεύτερο είναι ότι η ΔΕΗ πρέπει να καταλάβει ότι η ΔΕΗ έχει κόψει το διάλογο από τότε που η κυβέρνηση έβαλε το πλαφόν τον Ιούλιο. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα, αυτά συμβαίνουν μόνο στη χώρα μας. Έχετε επιχειρήσει δηλαδή να έρθετε σε διάλογο με τη ΔΕΗ και έχετε βρει άρνηση? Σαφώς. Και από την πλευρά της κυβέρνησης ποια είναι η εικόνα που εισπράτεται? Είναι θετική στο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα? Εγώ θα έλεγα θετική. Αλλά όλα μένουν να τα δούμε στην πράξη, έτσι, γιατί από υποσχέσεις πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες. Σήμερα υπάρχουν διαρροή δημοσιεύματα, σημαίνει ότι η κυβέρνηση το κοιτάει. Δεν είναι από εμάς η διαρροή. Η διαρροή είναι από κύκλους της κυβέρνησης. Στα δημοσιεύματα που λένε ότι αναζητείται 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για να στηριχθεί η βιομηχανία. Μάλιστα. Ακριβώς. Αυτά τα δημοσιεύματα είναι διαρροή. Άρα το ποσό αυτό, αν ισχύει και αν επιβεβαιωθεί, σας φαίνεται ικανοποιητικό πέρα από τους όρους που λέτε και τις προϋποθέσεις? Γι' αυτό σας είπα, είμαι πολύ επιφυλακτικός. Μάλιστα. Θέλω να δω τις λεπτομέρειες. Μάλιστα. Κύριε Κοντολέωτα, περιμένουμε όλοι μαζί να δούμε τις λεπτομέρειες και θα είμαστε σε επαφή και σε ανοιχτή γραμμή, γιατί η ελληνική βιομηχανία πραγματικά είναι ένας βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή σας ημέρα προς το παρόν. Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Εσείς μένετε συντονισμένοι βέβαια στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με εξίσου ενδιαφέροντα θέματα και εξελίξεις, γιατί πέραν των άλλων, εκτός από την οικονομία, υπάρχει και ο πολιτισμός. Και έχουμε σοβαρές εξελίξεις ή τουλάχιστον σοβαρές προσπάθειες για να υπάρξουν.